Η Μαρία Ιωαννίδου, κυρίες και κύριοι. Δεν φτάνουν τα λόγια για να σε περιγράψει κανείς. Είσαι η χαρά της ζωής, η αισιοδοξία. Είμαι και πολύ όμορφη και πολύ νέα. Είσαι. Είσαι, Μαρία. Είσαι ένα αιώνιο κορίτσι, το είπα από την αρχή. Ευχαριστώ σε πολύ, με αγαπάς γι' αυτό. Λοιπόν, η Μαρία μας έκανε την τιμή και μας έδωσε μεγάλη χαρά που ήρθε στην εκπομπή μας σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε από αγάπη, απεριόριστη αγάπη προς τις γυναίκες και σεβασμό για το πώς θα προστατεύσετε το στήθος σας. Στην ουσία, να σώσετε τον... τη ζωή σας μέσω της ζωής σας. Ακριβώς αυτό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πρόληψη κατά τον καρκίνο του μαστού. Θεωρώ ότι είναι το θέμα που πρέπει να μην βαρεθούμε να το συζητάμε. Όχι αλίμονο, ισχύει. Ναι. Από τότε μέχρι τώρα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που είστε εδώ. Είστε εδώ γιατί έχετε επιβιώσει από αυτό. Ναι, βέβαια. Έχετε ταλαιπωρηθεί από αυτό και έχετε επιβιώσει. Εμένα... και είστε δικήτρια. Με είχαν τιμωθάνατη, ότι φεύγω. Για πες μου, Μαρία, πώς έγινε αυτό. Πώς το αντιλήφθηκες. Λοιπόν, καταρχήν είμαι αμελής άνθρωπος γενικά. Είμαι στα σύννεφα. Δεν έκανα την ετήσια, τον ετήσιο έλεγχο για το μαστό. Και ξαφνικά πάω. Το θυμήθηκα. Και πάω και ακούω κάτι κραυγές από το ιατρείο από μέσα που με εξετάσανε. Α, τι έκανες! Τι έκανα, πάω μέσα. Γιατί δεν είχα ένα χρόνο, μου διέφυγε, να κάνω αυτό που σου είπα, την ετήσια εξέταση, τη μαστογραφία μου. Και αυτό είχε μεγαλώσει λίγο. Έως πολύ. Πάω στο γιατρό, μου λέει, Μαρία Ιωαννίδου, λυπάμαι που σε γνωρίζω σε τέτοιες συνθήκες. Λέω, τι εννοείται. Μου λέει, εννοώ ότι έχεις όγκο στο στήθος, πρέπει να το αφαιρέσουμε και κάνουμε μαστεκτομή. Λέω, γιατί? Βρήκατε κάτι. Βρήκατε, δηλαδή, το ανοίξατε, είδατε. Γιατί να κόψω το μαστό μου? Είμαι νέα, είμαι καλλιτέχνης, το χρειάζομαι το μαστό μου. Μου λέει, θα πεις στο γιατρό τι θα κάνει, λέει, θα πω στο γιατρό τι θα κάνει. Λοιπόν, δεν θα μου τον κόψετε. Μόνο εάν βρείτε ότι είναι σε επικίνδυνο σημείο το όγκος. Όγκος. Ναι, και απλά, όντως... ας μην το γενικεύσουμε αυτό, γιατί μπορεί και η πρόληψη... Όχι, εγώ πρέπει να πω ότι, τη δική μου εμπειρία. Η πρόθεση συνήθως των γιατρών είναι να προστατεύσουν τον ασθενή τους από κάθε δυνατή επιπλοκή. Δηλαδή, από κάθε ενδεχόμενο, να πάει κι αλλού. Να είναι 100% σίγουρος ότι θα επιβιώσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το έχω ολόκληρο. Ναι. Και μπράβο. Το έχω ολόκληρο. Απλώς η πρόθεση συνήθως των γιατρών είναι πάρα πολύ καλή. Έχω τον πρώτο λόγο. Εάν βρείτε κάτι, θα κάνετε μαστεκτομή. Εάν δεν βρείτε, δεν θα μου αφαιρέσετε το μαστό. Δηλαδή δεν βρήκαν, ήταν καλοήθης. Ήταν καλοήθης, αφενός, δεν ήταν μεταστατικός, αυτό μέσω και δεν είχε μεγαλώσει πολύ. Εγώ έχω κληρονομικότητα. Η μαμά σας έχει περάσει καρκίνο. Η μαμά μου δεν ζει πια, πέθανε πολύ νέα και πέθανε από αυτό. Από αυτό, ε. Ναι. Α. Καρκίνο μαστού. Και το περίμενα. Μόλις το ανακάλυψα, ήμουν στη θάλασσα και είδα ένα γρομπαλάκι, τι είναι αυτό, λέω καλώς όρισες. Α, το κατάλαβες. Το κατάλαβα γιατί το περίμενα από τη μαμά, η κληρονομικότητα. Το πίστευα αυτό. Παρ' όλα αυτά έκανες θεραπείες. Βέβαια. Έκανες χημειοθεραπείες. Έκανα χημειοθεραπείες που με τσακίσανε. Σου κάτσανε βαριές. Δηλαδή καθόμουν στο σαλόνι του σπιτιού μου 24 ώρα. Πονούσα, με πόνεσαν οι χημειοθεραπείες, πολύ. Δεν μπορούσα να φάω, έκανα εμετούς πολλούς. Ήμουνα μια γυναίκα 1,70-1,71 ας πούμε και ήμουνα 45 κιλά γιατί δεν έτρωγα. Αλλά πρέπει να σας πω, δεν υπερβολή, το απέδειξα, δεν έδινα σημασία. Και λέγω εγώ θα γίνω καλά και πότε παιδιά θα πάω στο θέατρο. Και είσαι τρελή. Πρέπει να θεραπεύσεις το καρκίνο σου. Ναι, θα γίνει αυτό. Η ψυχολογία σας δηλαδή ήταν πάντα ψηλά. Ναι, ήταν, δεν ναι, σε όλα τα θέματα. Σωματικά δηλαδή μπορεί να σας κατέβαλε η χημειοθεραπεία, αλλά εσείς ψυχολογικά ήσασταν πολύ... Με κατέβαλε. Πρέπει να σας πω ότι έκανα επέμβαση στο μαστό μου και μετά από μία εβδομάδα πήγε και χόρεψα. Α, μόνο η Μαρία. Έχετε ακούσει αυτό? Έχει άγνοια κινδύνου, παιδιά. Μετά από μία εβδομάδα και κρυφά από το γιατρό. Πήγα και χόρεψα. Τελικά είδες η ψυχολογία. Η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι... Δεν σε τρόμαξε, Μαρία, ούτε μια στιγμή. Η λέξη και μόνο όταν την ακούς, δεν σε τρόμαξε. Δεν ξέρω.
Εντάξει, μου κακοφάνηκε. Ναι. Απλά. Σαντιστήκατε δηλαδή, τύπου γιατί σε μένα. Ναι, θύμωσα. Που θυμώσατε με αυτό. Θύμωσα, ναι, θύμωσα. Δεν έκλαψα. Και έλεγα, όχι, δεν θα σου χαρίσω ούτε ένα δάκρυ και να περάσεις να φύγεις από τη ζωή μου. Δεν ανήκεις εδώ, σε μένα, πήγαινε αλλού, γιατί εγώ θέλω να παίξω και βιάζομαι. Άκου τώρα, καταλαβαίνεις τι έκανε. Άκου τι έλεγα. Το οραματίστηκε κιόλας. Ναι. Είναι δικό μου. Δεν σε χρειάζομαι, δεν σε θέλω. Δεν ναι. Υπερθήκατε πιο επιθετικά από ό,τι σας φέρθηκε εκείνος. Εντελώς. Πόσες χημειοθεραπείες έκανε. Πολλές. Εγώ έκανα πάρα πολλές χημειοθεραπείες. Έκανες 12 δηλαδή. Πάνω από 12. 12 κοντά 40. Τι λες. Ναι. Εγώ έκανα πολλές χημειοθεραπείες. Να καλέσουμε στην παρέα μας και την κυρία Αθηνά Κούρτση. Ναι. Βεβαίως. Ειδική ακτινοδιαγνώστρια μαστού. Καλώς ήρθατε. Καλώς. Και τι έλεγα να μας αποσαφηνίσει, τι γίνεται με τις ακτινοθεραπείες. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καθίστε. Καθίστε. Η Μαρία άργησε. Δεν πήγε, έχασε ένα χρόνο, δεν πήγε τέλος πάντων και μετά βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού. Μπορεί να είναι τόσο μοιραίος ένας χρόνος που έχασε από την εξέτασή της. Θα ήθελα να πω ότι είναι αναγκαίο ο έλεγχος να γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Ο ετήσιος έλεγχος είναι σημαντικός να ξεκινάει από την ηλικία των 40. Και ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουν ότι όπως νοιαζόμαστε για την εξωτερική μας εμφάνιση, για τα μαλλιά μας, πρέπει να νοιαζόμαστε και για την υγεία του στήθους μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλες μας ότι είμαστε πολύ σημαντικές. Πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να νοιαστούμε γι' αυτό. Γιατί... Εγώ τον αγαπούσα. Έτσι κι αλλιώς. Εσύ τον αγαπάς, όχι τον αγαπούσες. Τον αγαπούσες και τον αγαπάς. Και τον αγαπώ. Αλλά ναι, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό καθημερινά, ότι είμαστε πολύ σημαντικές και για πολύ κόσμο γύρω μας. Οπότε ακόμα και αν δεν το κάνουμε για μας, θα πρέπει να το κάνουμε για τους άλλους που είναι γύρω μας και μας αγαπάνε. Θα ήθελα να τονίσω μέσα από τη μαρτυρία της Μαρίας, είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιες γυναίκες θα νοσήσουν. Η Μαρία δηλαδή ήταν υποψήφια να κάνει γενετικό έλεγχο, διότι είχε νοσήσει η μητέρα της. Όλα αυτά πριν 10-15 χρόνια δεν τα γνωρίζαμε και δεν τα συζητούσαμε τόσο πολύ και δεν υπήρχε η εξοικείωση που υπάρχει σήμερα. Και παρότι ο καρκίνος του μαστού είναι πολύ σπάνιος, αφορά το 10% από το σύνολο των καρκίνων, όταν υπάρχει κληρονομικότητα δίνουμε τεράστια σημασία και τεράστια βαρύτητα. Οπότε ελέγχουμε τις γυναίκες αυτές πολύ διαφορετικά από ότι τον υπόλοιπο γυναικείο πληθυσμό. Άλλοι λόγοι επιβαρυντικοί που μπορεί κάποιος να μπει στην ομάδα υψηλού κινδύνου, ποιοι είναι? Υπάρχουν πολλοί προδιαθεστικοί παράγοντες που λέμε εμείς οι γιατροί. Καταρχάς, εάν μια γυναίκα έχει περισσότερα κιλά, εάν δεν έχει τεκνοποιήσει σε ηλικία πριν των 30 ετών, εάν έχει μια γυναίκα κάνει μια βιοψία στο μαστό που έχει μια αλλίωση πιο υψηλού κινδύνου, εάν καπνίζει, εάν πίνει αρκετό αλκοόλ, όλοι αυτοί είναι προδιαθεστικοί παράγοντες. Αλλά τελικά, στο τέλος της ημέρας, αν καθίσουμε και μελετήσουμε μεμονωμένα κάθε γυναίκα που έχουμε απέναντί μας, που έχει νοσήσει, βλέπουμε ότι πολλές φορές ανατρέπονται όλα αυτά. Κανέναν αιτιολογικό παράγοντα. Είπατε πριν ότι από τα 40 και μετά πρέπει να είναι ετήσιος αυτός ο έλεγχος για κάθε γυναίκα, σωστά? Το σωστό είναι κάθε χρόνο από την ηλικία των 40 και μετά. Πριν? Κάθε πότε θα πριν μπορούσε να μια νέα γυναίκα? Έχουμε κληρονομικό ιστορικό. Αν υπάρχει κληρονομικότητα, εκεί ελέγχουμε τις γυναίκες από τα 25. Η μαστογραφία η πρώτη αναφορά γίνεται ανάμεσα στα 35 με 37. Να ρωτήσω κάτι, έχει αλλάξει η μέθοδος της μαστογραφίας ή είναι το ίδιο μηχάνημα που γνώριζα εγώ στα νιάτα μου? Έχει αλλάξει και συνέχεια κάθε 3-4 χρόνια βγαίνουν και καινούριες τεχνολογίες. Δηλαδή λέμε αυτή είναι μια καλύτερη μαστογραφία. Έχουμε την ψηφιακή, αλλά προχωρήσαμε και έχουμε και την τομοσύνθεση. Τι έχουμε? Την τομοσύνθεση. Τι είναι αυτό? Η τομοσύνθεση κόβουμε. Παίρνουμε το μαστό στην εικόνα, το μες, λεπτές-λεπτές και κάνουμε ανασύνθεση της εικόνας και βλέπουμε σαφέτες από μέσα το μαστό, οπότε είναι πολύ καλύτερη η εικόνα και το αποτέλεσμα που έχουμε. Αυτή η εικόνα εδώ που βλέπουμε είναι το αυτοματοποιημένο υπηρηχογράφημα. Είναι μία πιο καινούρια τεχνική. Θέλω να πω ότι όλες οι γυναίκες... Αυτό δείχνει τα πάντα δηλαδή? Τα πάντα δεν τα δείχνει καμία τεχνική. Μία βοηθάει την άλλη. Είναι σαν puzzle. Ερχόμαστε και δένουμε τη μαστογραφία, την τομοσύνθεση μαζί με τον υπέρηχο και αν χρειάζεται κάνουμε και μαγνητική. Πρέπει να καταλάβουμε είναι πώς είμαστε διαφορετικές η κάθε γυναίκα στο πρόσωπο, έτσι και η υφή του μαστού μας είναι διαφορετική και θέλει διαφορετική προσέγγιση ως προς την πρόληψη. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν ενθέματα σιλικόνης. Θα πρέπει μία φορά... Σε αυτή την περίπτωση ναι, τι γίνεται? Τι γίνεται? Είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, ναι. Πολύ απλά. Κάνουμε τη μαστογραφία. Κάνουμε επιπλέον λήψεις, γιατί πρέπει να κάνουμε και με πίεση και με το ένθεμα μέσα στην εικόνα και χωρίς το ένθεμα, λέγεται με παρεκτόπιση του ενθέματος.
Και ταυτόχρονα οι γυναίκες αυτές θα πρέπει μία φορά ανά 3 χρόνια περίπου να κάνουν και μαγνητική μαστογραφία. Είναι μία ακόμη πιο καινούρια τεχνική, η οποία είναι σαν να έχεις 100 μάτια, 200 μάτια συγκεντρωμένα πάνω στις εικόνες και πηγαίνει και κάνει highlight μία ύποπτη περιοχή που μπορεί ο γιατρός από την κούρασή του κατευθείαν και από κατευθείαν. Το φόρτο της δουλειάς να μην το έχει δει. Ακριβώς. Εδώ κοίταξε το καλύτερα. Οπότε οι γυναίκες πρέπει να νιώθουν πιο ασφαλείς στα χέρια μας, ότι τις προσέχουμε περισσότερο, αλλά και η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα. Να θυμίσουμε πάλι στις κυρίες που μας παρακολουθούν τον τρόπο ψηλάφισης, δηλαδή μόνες μας πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει στο μπάνιο, στο ντους, με λίγο αφρόλουτρο. Για να γλιστράει λίγο. Για να γλιστράει και να έχουμε καλύτερη αίσθηση στην υφή των δαχτύλων. Το ένα χεράκι ψηλά, το χεράκι το δεξί εξετάζουμε τον αριστερό μας το. Και αντίθετα με το χεράκι το αριστερό. Αυτό που ψάχνουμε. Τον δεξιό. Ψηλαφάμε, κυκλικά κάνουμε την κίνηση αυτή γύρω-γύρω από το μαστό και προσπαθούμε να εντοπίσουμε κάτι που είναι επιπλέον από όλο το υπόλοιπο που είναι φυσιολογικό. Αυτό μπορεί να είναι ένα βρουμπαλάκι, σαν μια μικρή φακή. Αλλά εδώ να πω ότι είναι σημαντικό οι γυναίκες να μην αυτοεξετάζονται οποιαδήποτε ημέρα του κύκλου, διότι αυτό μπορεί να τις αγχώσει, να τις μπερδέψει. Υπάρχει κατακράτηση πριν την περίοδο. Αυτή θα πρέπει να γίνεται ανάμεσα στην δεύτερη εβδομάδα. Ποτέ πριν την περίοδο και ποτέ αμέσως μετά. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ αισιόδοξα. Ναι. Τα μηχανήματα δηλαδή. Μαρία, ετοιμάσου. Μαζί θα πάμε. Θέμα, ναι. Μαζί θα πάμε. Τι έχεις φέρει εδώ, για να δω λίγο. Ω, παλακιά. Άνω τελεία. Ναι. Έχει εκδοθεί εδώ και 5 μήνες, 6. Πάει πολύ καλά. Μπράβο, Μαρία μου. Και έχουμε κεφάλαιο για τον καρκίνο. Θα το πάρω, θα το διαβάσω. Ναι. Καλό τάξιδο. Καλό τάξιδο, ναι. Σας είπα, ήρθε ο Ντοστογεύσκης στην εκπομπή σας. Το σαρκάζετε διαρκώς.